Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Για να διασφαλιστούν τα μακροπρόθεσμα χαμηλά σταθερά επιτόκια δανεισμού που έχει επιτύχει η Ελλάδα, η κόντρα για τις εξαγγελίες πρέπει να λήξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να μπουν σε εφαρμογή τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, αναφέρει κοινοτική πηγή. Την παροχή κρατική στήριξη στη τράπεζα Monte di Pace και την προστασία των κατόχων ομολόγων της σε ποσοστό 100% αποφάσισε η Ιταλική κυβέρνηση σήμερα τα ξημερώματα. Για την διάσωση της τράπεζας θα χρησιμοποιηθεί μέρος του ποσού των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε τις περασμένες ημέρες από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Τις προτάσεις για την αποκρατικοποίηση 23 περιφερειακών αεροδρομίων παρέλαβε το ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία και αναμένεται να εισαχθούν προς αξιοποίηση εντός του 2017. 7 εξ αυτών παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον αφού παρουσιάζουν ακόμα και κέρδη, ενώ άλλα 4 αεροδρόμια εκτιμάται ότι διαθέτουν προοπτικές ανάπτυξης εφόσον αναβαθμιστεί ο αεροδιάδρομος και ενταχθούν στη λίστα επιπλέον αεροπορικών εταιριών. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κυμαίνει σε 630,38 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,13%. Οι τέσσερις τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Από το insider.gr, καλά Χριστούγεννα σε όλους και χρόνια πολλά.